πρόγραμμα του X Factor είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος στα live shows. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together. Κάθε μέρα τα παιδιά κάνουν πρόβες φωνητικής κινησιολογίας style για να είναι πανέτοιμα για το μεγάλο show της Παρασκευής. So innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους φαίνονται σε κάθε live show. Άλλωστε το X Factor δεν είναι τυχαία το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Με συγκίνησε, αλήθεια σχολεία. Μας έκανες και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ειδικά στο ρεφρέν ήσουν πάρα πολύ καλός. Το που είδα ήταν μαγικό σήμερα, ρε φίλε. Ήταν ό,τι καλύτερο έχεις κάνει. Μετά από τρία κοπιαστικά live shows, έφτασε η στιγμή για τα παιδιά να χαλαρώσουν. Έτσι, οι 9 υποψήφοι του X Factor βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας Florence Foster Jenkins, όπου η Meryl Streep υποδίεται τη χειρότερη τραγουδίστρια όπερας του κόσμου. This is my favorite place in the whole world, and I'm going to sing here. I think this might be too much for you. If you truly love me, you'll let me sing. I cannot play Carnegie Hall with Madame Florence. You know she will not survive the evening without us. Will you play with your friend? Oh boy, we're gonna die out there. Expand your diaphragm, Florence. Αν σου προτείνανε να συμμετέχεις σε μια ταινία η οποία έχει τραγούδι. Ναι. Δηλαδή να τραγουδάς, αλλά και να πρωταγωνιστείς παράλληλα. Θα το σκεφτόσουν, καλώς τον. Λοιπόν, ναι, θα το σκεφτόμουν, διότι έχω ασχοληθεί και με musical και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, θα το έκανα, πιστεύω. Και βέβαια. Βέβαια, as long as I liked it. Ναι, εννοείται πως ασχολιόμουν, γιατί έχει δύο στοιχεία τα οποία έχω ασχοληθεί από μικρή. Η ηθοποία είναι κάτι που δεν με δυσκολεύει καθόλου. Έχω ασχοληθεί ερασιτεχνικά. Και ειδικά με το τραγούδι θα είναι ακόμα πιο άνετα και θα μπορέσω να το κάνω.